Αν βάλει και αυτή ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Αστοχή. Λάκοβιτς. Ριμπάλντ από το καλάθι, δίνει στο Διαμαντίδη. 6 δεύτερα ακόμα, τρέχει ο αρχηγός. Ο Παναθηναϊκός είναι νικητής. Καρφώνει ο Μπατίστ. Ο Παναθηναϊκός είναι νικητής. 71-72, 75 το πολλά ο Γκράνα νεκρώνεται. Ο Παναθηναϊκός δίνει το μεγάλο παρόλο, κάνει τη μεγάλη. Κανός έριξε σε θέση να ελπίζει, αλλά ο Διαμαντίδης επιμένει. Τέταρτο τρίποντο από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. 55-47, λιγότερο από 2 λεπτά πριν το τέλος, για το τέλος της τρίτης περίοδου. Λάκοβιτς. Το λάθος από τον Ναβάρο. Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία στον ευνηδιασμό. Διαμαντίδης πάει προς τα μέσα. Θα βρει τον Καλάθι. Για τρεις, ναι, και ξανά στου τέσσερις. Παναθηναϊκός δεν λυγίζει. 1-29-28 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Λάκοβιτς. Ο Φώτσης είχε την ευκαιρία να κλέψει την μπάλα του, φύγε μέσα από τα χέρια για να καταλήξει στον εντό. 11 δεύτερα ακόμα, 10 για Μαντίδης. Παίρνει το σκρίν από τον Μπατίστ. Ελίσσεται ελεύθερος ο Σάτο για 3. Ναι! 57-56. Ο Παναθηναϊκός σε απόσταση αναπνοής. Και 10 λεπτά ακόμα που θα κρίνουν τα πάντα. Ο εκνευρισμός έχει φτάσει στο έπακρο από συμμαχίες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπράντοβιτς μπαίνει μέσα στο παρκέ για να αποσύρει τους παίκτες του. Ο Παναθηναϊκός κάνει μια τρομερή επίδειξη γενναιότητας και θάρρους, γυρίζοντας ένα μπάτσο που ήταν στο πλήν 16 και τώρα είναι μόλις στον ένα πόντο. Καλάθης που με τα γρήγορα πόδια του προσφέρει μεγάλες λύσεις, κυρίως στην άμυνα. Καλάθης για τον Διαμαντίδη. Άσχημη πάσα χαμηλά στο Σάτο, ο οποίος όμως θα κάνει τον drive και ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μπροστά. 57-58. Τελικά καλύπτει την ανότητα της Μπαρτσελόνα. Ο Παναθηναϊκός σε επίθεση απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Ο Σάτο για 3. Ξανά, ναι! Ο Ρωμέιν Σάτο μαζί με τον Διαμαντίδη έχουν στείλει την Μπαρτσελόνα σχεδόν στο καραβάτσο. 57-61 για τον Παναθηναϊκό και time out ο Τσάβι Πασκουάλ. 7-40 πριν το τέλος. Βάσκεθ έχει στην πλάτη τον Μπατίστ. Σουτ πάνω σε άμυνα από τον Βάσκεθ. Θα μειώσει σε 59-61. Καλάθης για τον Φώτση. Ο Σάτο για 3. Και πάλι, ναι! Ο Ρωμέιν Σάτο κάνει το παιχνίδι της χρονιάς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. 59-64 η διαφορά στους 5. Άντερσον. Ξανά Άντερσον για τον Ρούμπιο. Γκολ φάουλ. Καθώς ο Διαμαντίδης δεν είχε καλή ισορροπία. Τρίτο φάουλ για τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ήταν μια φάση που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Διαμαντίδης είναι πολύ καλός αμυντικός. Παναθηναϊκός έχει επιλογή να αφήνει ελεύθερα τα σούτ του Ρούμπιο και του Σάδα. Ο Καλάθης θα τελειώσει τη φάση με αυτό το εκπληκτικό σπριντ με την μπάλα. 62-66. Φώτσης. Νίκολας. Τελειώνει ο Μπατίστ μετά την ωραία πάσα από τον Νίκολας που τράβηξε όλη την άμυνα επάνω του. 62-68 και ο Τσάβι Πασκουάλ αναγκάζεται να πάρει time out. Διαφημίσει. Αργά-αργά τώρα στην επίθεση. Ο χρόνος κυλάει υπέρ του Παναθηναϊκού. Φώτσης. Νίκολας. Πρέπει να κουμπίσει η μπάλα λίγο μέσα στη ρακέτα. Ο Νίκολας ξεφεύγει. Τελειώνει τη φάση με lay-up. Η διαφορά στο 8. 62-70 για τον Παναθηναϊκό. 4 και κάτι ακόμα. 4 και 10 δεύτερα. Διαμαντίδης. Πάντα Διαμαντίδης. Για τον Τσαψαρή. Αλάθης. Τσαψαρής. Δεν θα χάσει την μπάλα. Ναι. 64-72 από τον Κώστα Τσατσάρη που πέτυχε ένα παλικαρίσιο καλάθι. Ζητάει και φάουλ που οι διαιτές του το αρνούνται. 3 και 20 πριν το τέλος. Παναθηναϊκός προηγείται με 8. Ναβάρο.
Εκεί θέλει προσοχή στα τρίποντα. Αυτός θα κοιτάξει να πάρει το παιχνίδι. Ελίσσεται. Ο Φώτης θα το σταματήσει. Ο Καλάθης κλέβει την μπάλα. Και βάζει φρένο, όριμα, για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε οργανωμένη επίθεση. Τρία λεπτά ακόμα. Η διαφορά στους 8 και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Διαμαντίδης. Φάουλ από τον Λάκοβιτς, τους πρόχνει, δεν σφυρίζουν οι διαιτητές. Διαμαντίδης. Ο Τσαρτσαρίς δεν μπορεί να συγκρατήσει, να πιάσει την μπάλα, χάνει την ισορροπία του. Τσαρίς άργησε να αντιδράσει. 2 και 43 πριν το τέλος. Λάκοβιτς. Λόρμπεκ. Καλή άμυνα από τον Τσαρτσαρί. Ο Λόρμπεκ βγάζει έξω στον Ναβάρο. Αυτός ένα βήμα πίσω και για τρεις. Είναι αυτό που ήμουν βέβαιος ότι θα γίνει. Ότι ο Ναβάρο θα πάρει τραβηγμένες προσπάθειες. Θα προσπαθήσει να γυρίσει αυτό στο μάτς. 67-72. 2 και 20 πριν το τέλος. Διαμαντίδης. Δεν βρίσκει διάδρομο. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Τσαρτσαρί. Ξανά Διαμαντίδης. 6-4. Για τρεις πάνω σε άμυνα. Ο Τσαρτσαρίς διώχνει την μπάλα εκτός τερέν και τουλάχιστον αποτρέπει τον διαγραφόμενο ευνηδιασμό. Απειλείται επεισόδιο ανάμεσα στον Σάτο και τον Άντερσον και τον Λάκοβιτς. Ο Ντοζάι μπαίνει ανάμεσά τους. Εδώ είναι φάουλ από τον Άντερσον του Τσαρτσαρί που τον πετάει κάτω. Χάνει το rebound ο Μπατίστ. Ο Βάσκετ θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. 1 και 47 πριν το τέλος. Αυτό το rebound μπορεί να ήταν όλο το παιχνίδι. Αν ο Παναθηναϊκός ήταν τώρα κάτοχος της μπάλας με 5 πόντους διαφορά, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Time out. Ακριβώς όπως το είχε ευχηθεί. Η πρώτη έξω, η δεύτερη μέσα. Παναφορά για το Φώτση. Νίκολας. Περνάει τη σέντρα. Διαμαντίδης. Φώτσης. Παναθηναϊκός θέλει μια καλή επίθεση. Και μεγάλη σε χρονική διάρκεια. Ο χρόνος κυλάει υπέρ του. Φάουλ. Τι θα γίνει τώρα. Τι θα γίνει. Αν δεν είναι φάουλ αυτό ποιο είναι. Rebound από το Φώτση. Μετά το άστοχο τρίποντο του Λάκοβιτς. 1 και 15 πριν το τέλος. Παναθηναϊκός έχει την μπάλα και προηγείται με 4. Διαμαντίδης. Πάντα Διαμαντίδης με αντίπαλο το Λάκοβιτς. Πρέπει να πάρει φόρα και να πάει μέσα. Δεν μπορεί να τον ακολουθήσει ο Λάκοβιτς. Πράγματι το κάνει ο Διαμαντίδης. Έξω στο Φώτση. Το φάουλ από τον Λάκοβιτς. Είπαμε είναι αδύνατος αμυντικά. Πρέπει να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Ναβάρο. Βέβαια. Τρακάρα, αλλά κερδίζει ο Διαμαντίδης. 45 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Διαμαντίδης με την μπάλα. Πλήρη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Έχει ακόμα 15 δεύτερα. Πρέπει να τα εξαντλήσει. Θα μείνουν μόλις 24 στην Μπαρτσελόνα. Μπατίστ. Θα σηκωθεί. Βήματα. Βήματα, βήματα, βήματα. Έχασε την ισορροπία του. Έχασε την ισορροπία του ο Μπατίστ. Πιεζόμενος από τους αμυντικούς. Έχασε την ισορροπία του. 28 δεύτερα και 4 δέκατα πριν το τέλος. Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός 68-72 και νέο time out. Εδώ η φάση. Πατάει ο Μπατίστ με τα δύο. Άλλαξε και τα δύο πόδια. Δεν κράτησε σταθερό. Ήταν σαφές. Όσο γρήγορα, όσο πιο γρήγορα, δεν έχει περιθώριο να χάσει χρόνο. Θα κάνει μια γρήγορη επίθεση και μετά, αν δεν μπορέσει να κλέψει την μπάλα, θα κάνει φάουλ. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός να κοιτάξει να αποφύγει το τρίποντο. Αυτό προϋποθέτει πολύ καλή άμυνα πάνω στο Ναβάρο και κυρίως overplay για να μην πάρει την μπάλα. Γιατί ασφαλώς ο πρώτος στόχος της Τσάβης Πασχουάλ θα είναι να περάσει μπάλα, να πάει μπάλα στο Ναβάρο. Αυτό θα έχει σχεδιάσει στο time out. Δεύτερη επιλογή, ο Άντερσον, αν και από πλευράς σκόρ είναι λίγο κρύος, έχει πολύ ώρα να σκοράρει. Είναι και ο Λάκοβιτς μέσα, έχει τρία πιστόλια στην περιφέρεια. Παραλαμβάνω, πρώτη επιλογή θα είναι ο Ναβάρο. Η επαναφορά από τον Λάκοβιτς για τον Ναβάρο. Βγαίνει και ο Μπατίστα εδώ στη βοήθεια. Ο Ναβάρο πάει μέσα. Όχι καλά του το φάουλ.
όχι καλάθι και φάουλ. 23 δεύτερα και 3 δέκατα πριν το τέλος. Ο Ναβάρο κάνει το 70-72 και έχει μία βολή. Όμως ο Παναθηναϊκός, έστω και αν βάλει ο Ναβάρο τη βολή, έχει πλεονέκτημα. Εκτός αν ο Ναβάρο χάσει τη βολή, οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει την μπάουν. ...71-72, 23 δεύτερα και 3 δέκατα. Στην επαναφορά ο Νίκολας. Διαμαντίδης για τον Νίκολας. Από εκεί στο Φώτση, δεν κάνει φάουλ η Μπαρτσελόνα, το κάνει τώρα στο Φώτση. 18 δεύτερα και 2 δέκατα πριν το τέλος. Ο Τσέρεμπουκ κάνει συστάσεις στον Ομπράντοβιτς. Ο Αντώνης Φώτσης θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Δεν υπάρχουν βολές. Δεν είχε πέντε φάουλ η Μπαρτσελόνα, συγγνώμη. Αλλά μέσα σε τόση ένταση δεν μπόρεσε να το αντιληφθώ. Παναφορά από τον Νίκολας για τον Διαμαντίδη. Φάουλ από τον Λόρμπεκ. Τώρα ο Διαμαντίδης θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ο Μπράντοβιτς βάζει τον καλάθι του Νίκολας για καλή άμυνα. Διαμαντίδης στη γραμμή για τις βολές. 17 και 5 πριν το τέλος. ...71-73 από τον Διαμαντίδη που φτάνει τους 17 πόντους. Με 6 στις 7 βολές σήμερα. Αν βάλει και αυτή ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Αστοχή. Λάκοβιτς. Ριμπάλντ από το καλάθι, δίνει στο Διαμαντίδη. 6 δεύτερα ακόμα, τρέχει ο αρχηγός. Ο Παναθηναϊκός είναι ο νικητής. Χαρφώνει ο Μπατίστ. Ο Παναθηναϊκός είναι ο νικητής. 71-72, 75 το πολλά ο Γκράνα νεκρώνεται. Ο Παναθηναϊκός δίνει το μεγάλο παρόλο, κάνει τη μεγάλη επιστροφή και δείχνει ποιος είναι ο αφεντικός αυτή τη σειρά. Μεγάλη νίκη, μεγάλο κατόρθωμα που θα γραφεί στην ιστορία του πεντάκης πρωταθλητή Ευρώπης. Εδώ μίλησε η καρδιά του πρωταθλητή. Μίλησε η βαριά φανέλα του Παναθηναϊκού. Μια νίκη που δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχανε με 16 πόντους στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου. Ήρωες Δημήτρης Διαμαντίδης, Ρωμέιν Σάτο, Μπατίστ και όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. 0-0 εξαιρουμένου με τον Νίκ Καλάθη θα έχει 8 πόντους και εκπληκτική αμυντική επίδοση. Ένα μεγάλο κατόρθωμα για τον Παναθηναϊκό που ισοφαρίζει τη σειρά 1-1 και οδηγεί τώρα τα πράγματα στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, όπου την ερχόμενη Τρίτη και την ερχόμενη Πέμπτη έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για να κρυθεί ποια από τις δύο ομάδες θα πάει στο Final Four. Δηλαδή θα επιστρέψει εδώ σε αυτή την ίδια πόλη.